Μου τον εγνώρισε μια ξαδέρφη από το χωριό. Συναντηθήκαμε δύο φορές. Πήγαμε σε μια ταβέρνα. Τη δεύτερη φορά το κάναμε μέσα στο αγροτικό. Δύο εβδομάδες μετά ήρθε και με ζήτησε στο σπίτι. Δύο κυλίμια και ένα τραπεζομάντιλο. Αυτή ήταν η πρίκα μου. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Ακόμα θυμάμαι τη διαδρομή από το σπίτι στην εκκλησία. Ο χρόνος είχε σταματήσει.
κοίτα τι έφερες μέσα, ρε Στέλιο. Μην μπαίνεις μέσα με τις γαλότσες, σου έχω έξω τις παντόφλες. Όλη μέρα το βρήκα το πάτωμα. Δύο δάχτυλα βρώμα είχε. Τα ντουλάπια μέσα στη λίγδα. Την αεροχή της τα ίδια χάλια, μούχλα είχε πιάσει, βρε. Μια φορά μια σκούπα δεν έχεις βάλει εδώ μέσα. Μέσα στη βρώμα ζούσες. Πολύ καριόλα που θα μου αρχίσει την πύλη ακόμα που δεν πήγα στο σπίτι! Μη! Ωρα θα δεις. Καριόλα πουτάνα! Θα πας εδώ, εδώ, εδώ! Καριόλα πουτάνα! Καριόλα τώρα! Τη ζώνη του και τις μπουνιές του μου το έκανε ξεκάθαρο. Στο δικό του σπίτι αυτή θα ήταν η θέση μου. Την ημέρα να του πλένω, να του φτιάχνω φαγητό και να τον βοηθάω στο χειροστάσιο. Και το βράδυ να με παίρνει σαν ζώο. Όσο και να σου φανεί παράξενο, δεν με πείραζε να πηγαίνω στο χειροστάσιο. Όταν τελείωνα τη δουλειά του σπιτιού, εκεί θα με έβρισκες. Τα γουρούνια είναι παράξενα πλάσματα. Ήταν μια παρέα για μένα. Στέλιο! Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν είναι ο Στέλιος εδώ? Έχει πάει μέχρι το χωριό. Ανδρέας Κατσαντώνης. Είμαι γείτονας. Πίσω από το λόφο. Αγγελική, η γυναίκα του Στέλιου. Ναι, το ξέρω. Καιρός ήτανε. Να μπει και ο Στέλιος σε μια σειρά. Έφερα τις τροφές που μου παρήγγειλε ο άντρας σου. Να σε φιλέψω ένα καφέ, μια πορτοκαλάδα. Όχι, μια άλλη φορά να είναι εδώ και ο Στέλιος. Το κρίμα μου είναι το πρώτο μετά το λόφο με τα κεραμίδια. Άμα χρειαστείς ποτέ τίποτα, ξέρεις που θα με βρεις, ε. Να είσαι καλά. Θα του πω του Στέλιου ότι πέρασες. Πέντε χιλιάδες. Θα πας. Πάσω. Thank you.
γάμι σου. Ήμασταν χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Στην τράπεζα, στον αδελφό του, στο γείτονα, σ' όλους. Και εκείνος αντί να στρωθεί στη δουλειά, την έβγαζε στο καφενείο. Εγώ δούλευα σαν σκύλι. Γιατί έτσι είχα μάθει. Όλα μόνη μου. Στο σπίτι, στο κτήμα, στο χειροστάσιο. Δεν περίμενα τίποτα από κανέναν. Τουλάχιστον εδώ ήξερα. Αυτό ήταν το σπίτι. Αυτή ήταν η κουζίνα μου. Και σύντομα, αυτό θα ήταν το παιδί μου. Δουλεύεις σκληρά. Κάποιος πρέπει να δουλέψει. Θα το χάσουμε το κτήμα. Χρειαζόμαστε λεφτά. Μπαρκάρω. Επήρε τηλέφωνο η εταιρεία από τον Πειραιά που δούλευα παλιά. Μπαρκάρει ένα πλοίο για τον Περσικό. Καλά λεφτά. Θα μπορώ να ξεχρεώσω. Και το κτήμα τι θα γίνει, ρε Στέλιο? Ποιος θα το κρατήσει? Εσύ μια χαρά τα πας. Έχω το μωρό, ρε Στέλιο. Σε 2 εβδομάδες δεν μπορώ να σηκώσω φτιάρι με την κοιλιά. Πώς θα τα βγάλω πέρα με το κτήμα και το μωρό μαζί? Δεν τα καταφέρεις. Στο κάτω-κάτω στα χοντρά θα έρθει ο κ. Αντρέας να σε βοηθάει. Όποτε χρειαστείς. Θα περνάει και ο αδερφός μου με την Τούλα να σε βοηθάνε με το μωρό. Αυτούς δεν τους θέλω εδώ μέσα. Εσύ που είσαι άντρας μου, μπορείς να μου κάνεις κουμάντο. Αυτός όμως δεν έχει καμιά δουλειά. Είναι οικογένεια. Τους χρωστάμε, δεν μας χρωστάνε. Τον έχουμε ανάγκη. Θα σε βοηθήσει και η Τούλα. Τουλάχιστον τον πρώτο καιρό με το μωρό. Δεν περιμένεις τη γέννα και μετά? Φεύγω το Σάββατο. Το Σάββατο? Σήμερα είναι Πέμπτη και μου λες ότι θα φύγεις το Σάββατο? Πόσο καιρό το ξέρεις? Αν δεν μπαρκάρω θα του χάσει το κτήμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από 2 μέρες γεννήθηκε το κοριτσάκι μας. Στοπ. Ζύγιζε 3,5 κιλά. Στοπ. Η Τούλα λέει πως είναι φτιστό εσύ. Στοπ. Λέω να το βγάλουμε Δήμητρα όπως λέγανε και τη μάνα σου. Στοπ. Να μαζίσει. Στοπ. Να προσέχεις. Στοπ. Αγγελική. Είσαι Αγγελική? Ναι. Φώτης Λαμπρίδης, ήμουνα με τον άντρα στο Παπόρι. Μου δώσε να σου φέρω αυτά. Με σκέση. Παίρνα μέσα. Άσε καλά. Τι είναι ρε γούλη? Είχα ξεχάσει πως είναι να υπάρχει ένας άντρας στο σπίτι. Ένας άντρας που γελάει. Που να σε κάνει να νιώθεις όμορφα μες στη σιωπή.
Δεν φανταζόμουν πόσο όμορφα είναι να σ' αγγίζει ένας άντρας. Δεν φανταζόμουν πως είναι να ξυπνάς και να νιώθεις χορτασμένη. Από ύπνο. Από έρωτα. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Θα με κακομάθεις. Αγγελική! Κάποιος ήρθε. Αγγελική! Αγγελική! Γεια σου, κύριε Αντρέα. Καλημέρα. Ο Φώτης, ο κύριος Αντρέας Κατσαντώνης. Ο Φώτης είναι με τον άντρα μου στο καράβι. Μας έφερε δώρα για το μωρό. Ναι, ο Στέλιος μου πει να φέρω τα δώρα στο μωρό και στην Αγγελική και να του πάω, λέει, πολλές φωτογραφίες της μικρής. Και... έβγαλες. Τι πράγμα. Φωτογραφίες. Όχι, όχι ακόμα. Σήμερα. Έλα, κύριε Αντρέα, να δεις βαφτιστήρα. Να πεις ο Στέλιο ότι βρέθηκε ο νονός του μωρού, ο κύριε Αντρέας. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά θα πρέπει να προσέχεις. Για όνομα του Θεού, είναι φίλος του άντρα μου. Τόσο δρόμο έκανε για να φέρει δώρα στο μωρό. Και τι να κάνω, να τον πετάξω έξω μέσα στη νύχτα για να μην αρχίσει να λέει λόγια το χωριό. Άλλο που δεν θέλουν. Να αρχίσουν να χώνουν τη μύτη τους στα σπίτια των αλλονών. Κάθε ξένος που έρχεται, κάθε αυτοκίνητο που περνάει, για όλα θέλουν να ξέρουν. Για όλα θα πούνε τη βρωμιά τους. Και εσύ, κύριε Αντρέα. Θα πεις βρωμιές κι εσύ. Thank you.
Ρε καλός. Τι έκανες, μωρή πουτάνα, ε? Τι έκανες μέσα στο σπίτι του αδερφού μου? Δεν τρέπεσαι, μωρή, το στεφάνι σου. Σε βάλαμε στην οικογένειά μας. Ψέματα. Τι ψέματα. Όλο το χωριό βούζει για τις πουτανιές σου. Φύγετε με το δικαίωμα στον καθένα να μας βάλει στο στόμα του. Φύγετε. Βρωμιάρα. Φύγετε, μωρή, από το σπίτι μας θα μας διώξεις. Από το σπίτι του αδερφού, μωρή πουτάνα. Είπα να φύγετε. Θωμά. Μας απειλείς κιόλας, μωρή πουτάνα. Μην με πλησιάζεις. Σε τρελή, μωρή. Έξω από το σπίτι μου. Θα σε κανονίσει ο Στέλιος. Μαύρη θα σε κάνει, μωρή, στο ξύλο. Μαύρη. Ξέρω για πόση ώρα με έδαινε. Και μετά έτσι με στα αίματα με βίασε. Ξανά και ξανά. Με ξεφτέλησε σαν να ήμουν ζώο. Από κάποια στιγμή και μετά δεν είχα άλλη φωνή. Ούτε άλλα δάκρυα. Έχασα τις αισθήσεις μου. Αυτός μου έριξε παγωμένο νερό για να συνέλθω και να με δείρει ξανά. Από το ξύλο έχασα την ακοή μου στο δεξί αυτή. Και τις κλωτσιές κατούραγα αίμα ένα μήνα. Αν δεν ήταν ο κύριος Ανδρέας θα με είχε αποτελειώσει. Όπως και να έχει. Από εκείνη την ημέρα. Πας. Τι είναι, Στέλιο, πάλι στο Δευτέρι θα τα ράψουμε σήμερα. Δεν πειράζει. Και να μην έχεις να μας φέρεις την Αγγελικούλα. Θα σε γαμίσω, παλιό, πού είσαι. Κάτσε, ρε. Αστεία. Ακούς, κάθε φορά τα ίδια. Πες και από την ταμπέλα πάνω. Για να φτάσεις. Πουτάνα. Μην τους δίνεις σημασία. Λες και δεν τους ξέρεις. Μπροστά μου. Σκέψτε λένε και από πίσω μου. Πάνε τόσα χρόνια και λες και ήταν χθες. Σου πώς τι θες. Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Όμως έχουν για αυτή τα δικά τους. Όλοι τα έχουν. Κανείς σας όμως δεν έφαγε το κέρατο στην ώρα.
Ναι, ασφάξει. Η Αγγελική είναι καλή γυναίκα. Είναι νοικοκυρά και δουλεύει σκληρά. Αν ήταν κάποια άλλη στη θέση της, θα το είχες χάσει το κτήμα, Στέλιο. Για να πληρώσω το κρέας. Κύριε Αντρέα! Αγγελική! Πώς από εδώ? Καλημέρα, κύριε Αντρέα. Καλημέρα. Μπορώ να σου μιλήσω μια στιγμή? Ναι, με. Κάτσε. Ούτε κι εγώ ξέρω από πότε έχει να πληρώσει την τράπεζα. Θα μας το πάρουνε το κτήμα. Δανειστήκαμε μια από τον αδερφό του, δανειστήκαμε δυο, δεν μας δίνει πάλι. Μέχρι και από την αδερφή μου από την Αθήνα ζήτησα και μου στείλει. Δύο φορές μας το κόψαν το τηλέφωνο. Ούτε λεφτά για το σπίτι δεν μου δίνει. Εκείνος υποτίθεται πάει στην αγορά για να ψωνίσει και πάει στο καφενείο και τα παίζει στα χαρτιά και ξεχνιέται και κλείνει η αγορά και έρχεται σπίτι με άδεια χέρια και ξεσπάει πάνω μας. Δεν είναι για μένα. Εγώ πληρώνω μια παλιά αμαρτία. Για το παραμικρό, κύριε Αντρέα, για το παραμικρό, ό,τι έγινε με το Φώτη έρχεται ξανά και ξανά. Φοβάμαι να του μιλήσω, φοβάμαι να κοιμηθώ δίπλα του. Νομίζω ότι έτσι θα ξυπνήσει και όπως θα κοιμάμαι θα με σφάξει. Ίσως όμως προλάβω να τον σφάξω εγώ. Αυτό όμως το κοριτσάκι τι φταίει? Έλα. Πιες λίγο νερό. Τέλος πάντων, κύριε Αντρέα, γι' άλλο ήρθα. Εγώ τι κατάλαβα που σε παντρεύτηκα, πώς να μου πεις. Γαμίσου, μαλακισμένη. Μη σηκώνεις χέρι σε μένα, εντάξει. Γαμίσου. Σκάσε. Σκάσε. Μη μιλάς. Μη μιλάς, ακούς. Σκάσε. Μη μιλάς.
Σκάσε! Το παιδί μέσα και μας ακούει. Σκάσε με δεκτή. Νομίζω ότι σε μεγάζει. Θα σε βάλω κάτι, θα σε γαμίσω. Φύγε! Σταμάτα, ε! Σταμάτα, ε! Σταμάτα! Σταμάτα! Μου ταξί! Ε, τι έκανα! Λεφτά για το χωρίζανε, μωρέ, μαλάκα! Θα πάω να γαμηθείς, μωρή, καταφυσμένη. Θα τα γαμίσω! Φύγε! Φύγε! Σταμάτα! Ακούς! Φύγε! Κάσε! Φύγε το Εκείνο το βράδυ πήγε και κοιμήθηκε στο χειροστάσιο. Κι εγώ ξύπνω όλο το βράδυ, μέτραγα το κουράγιο μου. Εκείνη η νύχτα ήταν η μακρύτερη νύχτα της ζωής μου. Ήξερα πως με το ξημέρωμα η ζωή μου θάλασσε. Thank you.
Σε όσους ρώτησαν, είπα πως είχαμε τσακωθεί και είχε φύγει από το σπίτι. Δημήτρα! Δεν θα ήταν και πρώτη φορά. Το έκανε συνέχεια. Έφευγε για μέρες χωρίς να πάρει τηλέφωνο. Πήγαινε στην Αθήνα και μπεκρόπινε και όταν του τελειώναν τα λεφτά γυρνούσε πάλι πίσω. Κανείς δεν έβαλε με το νου του το πονηρό. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αγγελική! Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αντρέα. Ο Στέλιος φανήκε? Όχι. Τηλέφωνο? Τίποτε. Παράξενο. Άλλες φορές έπαιρνε τουλάχιστον κανένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω κύριε Αντρέα. Αυτό που ξέρω είναι ότι με έχει αφήσει εδώ στο κτήμα, αλλά μόνο έχει. Και άφραγγη. Ούτε για το παιδί δεν νοιάζει. Έτσι μου ήρθε να τα βροντίξω και να πάω στην αδερφή μου στην Αθήνα. Κάνε υπομονή. Δεν μπορεί, θα γυρίσει. Και αν δεν γυρίσει, τι θα απογίνω? Δεν μπορώ να το κρατήσω το κτήμα μόνη μου. Πρέπει να το πουλήσω. Έχω δουλειά. Δεν μπορώ να το κρατήσω το χειροστάσιο μόνη μου. Πού είναι ο αχαήρευτος ο αδερφός σου? Με έχει αφήσει ολομόναχη και γυρνάει πέρα δόθε. Με τι θα το ταΐσω το παιδί του, ε? Μου λες? Άκου να σου πω. 3 χρόνια τώρα το κρατάω μόνη μου το κτήμα. Αυτός είσαι εσείς πουτάνες. Τρέχει πέρα δόθε. Ναι, η γλώσσα μου σε πείραξε τώρα. Ναι, καλός είσαι και του λόγου σου. Καλός είσαι. Πουτάνα να πεις τη γυναίκα σου. Τομάρι. Παλιωτόμαρο. Που τον πήρα τον αδερφό σου και τον έκανε άνθρωπο. Ακού να σου πω, αν δεν μου δώσεις αυτό που αξίζω, θα τα πάρω τα γουρούνια τζάμπα και θα τα χαρίζω ένα-ένα. Το Μάρι, το Μάρι. Καλώς τους. Πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθείτε. Σε πήρε τηλεφωνό. Εμένα τι να με κάνει, αφού το ξέρω τη μάφραγγη. Εσένα θα έπαιρνα ζητήσει δανεικά. Πώς τολμάς, μωρή, να μιλάς έτσι για το Στέλιο, παλιοθήλικο. Τούλα, μπες στο σπίτι. Δεν την ακούς τι λέει? Μπες στο σπίτι. Λέγε. Αυτό ζωγραφιές. Για να δούμε τι ζωγραφίζεις. Πολύ ωραίες. Μπράβο, Δημητρούλα.
Και τόσα χρόνια εδώ μέσα κλεισμένη στο κελί, φέρνω στιγμή προς στιγμή εκείνη την ημέρα. Και μετανιώνω. Που χάλασα τη ζωή μου για έναν άνθρωπο που δεν άξιζα. Που έχασα τα νιάτα μου. Μα πιο πολύ που έχασα εσένα. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη που μεγάλωσες χωρίς μένα. Ή ακόμα χειρότερο που μεγάλωσες ξέροντας πως η μάνα σου είναι φόνησα. Πάντα σ' αγαπούσα. Πρέπει να φτιάξεις τη ζωή σου. Μακριά από φαντάσματα. Μακριά από μένα. Μόνο αν είσαι εσύ ευτυχισμένη, αξίζει που πέρασα αυτά που πέρασα. Φύγε τώρα. Μαμά. Είπα φύγε. We'll be right back.